Συναγερμό στι υπηρεσίε τη Αντιπεριφέρεια και του Δασαρχείου στο Ρέθμνο προκάλεσε το ρεπορτάζ τη Κρήτη TV για το μαύρο εχθρό που εδώ και τρία χρόνια πολιορκεί το δάσο των Κούμων με αποκορύφωμα φέτο. Οι κάποιε που εξαπλώνονται σε χρόνο ρεκόρ και που πλέον έχουν καταπιεί χιλιάδε στρέμματα δάσου, κατατρώγοντα δρύε, πρινάρια ακόμα και ελαιόδεντρα, προκάλεσαν ανησυχία και στην ίδια την Αντιπεριφερειάρχη Μέρι Ιωνή, η οποία με παρέμβασή τη κινητοποίησε τον κρατικό μηχανισμό ώστε να επιληφθεί άμεσα φρενάροντα τη μεγάλη καταστροφή που συντελείται στους κούμους και που επεκτείνεται και στο γειτονικό Μαλάκι. Το είδα και εγώ στην τηλεόραση το ρεπορτάζ αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα, ανησύχησα πάρα πολύ γιατί ήταν και πολύ αποκαλύπτικο. Επικοινώνησα με την υπηρεσία μου, με παρέπεψαν στη διεύθυνση δασών, επικοινώνησα με την κυρία Σταματάκη, με ενημέρωση, ό,τι επικοινώνησε με το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών στην Αθήνα. Τα δέντρα ξεραθήκα, δεν έρθήκα τίποτα πλέον, όπως τα βλέπετε φάγα τα φύλλα. Δηλαδή τώρα ένα δάσο είναι μαύρο. Έχει αλλάξει χρώμα. Υπάρχει πολύ μεγάλη οικολογική καταστροφή. Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών τη Αθήνα, το οποίο ζήτησε και έλαβε σήμερα το ρεπορτάζ τη Κρήτη TV για να εκτιμήσει το μέγεθο του προβλήματο και με δεδομένο την ταυτοποίηση του εντόμου που έκανε το Δασαρχείο Ερεθύμνου, δεσμεύτηκε πω την ερχόμενη Δευτέρα θα δώσει σαφεί οδηγίε στην υπηρεσία για τον τρόπο αντιμετώπιση τη κατάσταση χωρί να προκληθούν ζημιέ στα μελίσια και του ελαιώνε του χωριού. Όπω πάει η δουλειά, θα χάσουμε το δάσο των Κούμων, το οποίο είναι ένα από τα δάση. Πνεύμονας, πνεύμονας. πνεύμονας στην Κρήτη. Χρειάζεται ειδικό τρόπο παρέμβαση μετά από την επιστημονική τους καθοδήγηση του Ινστιτούτου. Μα απάντησαν ό,τι τη Δευτέρα θα έχουμε τον τρόπο. Ε, που θα πρέπει να παρέμβει η αρμόδια υπηρεσία η διεύθυνση δασών, δηλαδή. Ταυτόχρονα με την επιστημονική έρευνα για την αντιμετώπιση του προβλήματο, η Υπηρεσία Δημόσια Υγεία Ρεθύμνου θα προχωρήσει σε παρεμβάσει με σκοπό να προστατέψει τη δημόσια υγεία, δεδομένου ότι οι κάμπιε, πέρα από το δάσο και τα ζώα, απειλούν και του ίδιου του κατοίκου, αφού έχουν πλέον φτάσει ακόμα και μέσα στα σπίτια του σε κάποιε περιπτώσει. Θα πρέπει να δούμε και τον ανθρώπινο παράγοντα, γιατί μπορεί να υπάρξουν αλλεργίε, μπορεί να υπάρχουν διάφορα προβλήματα που θα προκύψουν από αυτό. Ψεκάζουμε, αλλά αποτέλεσμα μηδέν. Είναι έτσι τείχου και μέσα στο σπίτι. Μπαίνουν μέσα στο σπίτι οι κάποιε. Τα κοπέλια θα φοβούνται, θα μα εφάνει κάποιο, θα μα ακάμε, θα μα αδειάξουν. Σε κάθε περίπτωση το παρακολουθούμε. Δεν θα το αφήσουμε από εδώ και πέρα πραγματικά έτσι, γιατί ε, ήταν κάτι άγνωστο. Θέλει ειδική αντιμετώπιση, επιστημονική δηλαδή. Δεν φτάνει μόνο το ότι ταυτοποιήθηκε. Πρέπει να ξέρουμε και ποιε είναι οι επιπτώσει του στον άνθρωπο, στη φύση. Τα επόμενα 24 ώρα, πάντως το Δασαρχείο Ρεθύμνου καλείται να αποστείλει δείγματα του εντόμου αλλά και των κατεστραμμένων δέντρων στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, ώστε να ξεκινήσει ένα νέο κύκλο επιστημονική έρευνα με επίκεντρο τον συγκεκριμένο εισβολέα.